καθαρίστριες στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς επίσης και οι καθηγητές που αντιμετωπίζουν το μέτρο της διαθεσιμότητας. Πριν από 10 λεπτά ξεκίνησε, αυτή την ώρα έχουν κρεμάσει και τα πανό τους. Μπορείτε να δείτε τις δύο μαύρες σημαίες, το πανό των σχολικών φυλάκων, καθώς επίσης και ένα μεγάλο πανό που λέει όχι στις απολύσεις. Πέρασαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί ιδιαίτερα από την ασφάλεια, καθώς περνούσαν 2-2, 3-3, χωρίς να δώσουν κάποιο συγκεκριμένο στίγμα. Συνολικά, και στη συνέχεια ανέβηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως βλέπετε. Πρέπει να είναι γύρω στα 30 άτομα προς το παρόν. Λογικά θα έρθουν και άλλοι αυτήν την ώρα, καθώς ήθελαν να κάνουν την πρώτη κρούση, έτσι να κάνουν την πρώτη κατάληψη και συνέχεια να έρθουν και οι υπόλοιποι να συνεισφέρουν για αυτοί στον αγώνα που πραγματοποιούν. Είναι εδώ λοιπόν να θυμίσουμε καθαρίστρες Υπουργείου Οικονομικών, σχολικοί φύλακες, καθώς επίσης και καθηγητές που αντιμετωπίζουν και αυτοί το μέτρο της διαθεσιμότητας. Μάλιστα, είναι τρεις πρώην εργαζόμενοι προερχόμενοι από τρεις διαφορετικούς κλάδους, οι πρώην εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας, οι σχολικοί φύλακες αλλά και οι εκπαιδευτικοί που έχουν τεθεί στο καθεστώς διαθεσιμότητας. Πριν από πόση ώρα μας είπες, Δημήτρη, έγινε η κατάληψη, η συμβολική κατάληψη? Πριν από περίπου 10 λεπτά αναπραγματοποιήθηκε, τώρα πριν από 4 λεπτά περίπου απλώσαμε τα πανό και τώρα είμαστε στην αρχή της, δηλαδή παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή την αρχή της συμβολικής κατάληψης αυτής. Μένουμε συνδεδεμένοι με σένα, Δημήτρη, και με την εικόνα που λαμβάνουμε απευθείας από το Δημαρχείο της Αθήνας. Αυτή την ώρα βλέπουμε